Ψηφίζεται λοιπόν κατά πλειοψηφία το τρίτο θέμα. Επειδή ο λογιστής πρωτοβάθμιας είναι πολύ αρρωστός, να περάσουμε στο πρώτο θέμα. Είναι παρόν, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, το πρώτο είναι οικονομικός απολογισμός του νομικού προσώπου πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης για το 2016. Το λόγο έχει η κυρία Σερέτη. Αγαπητοί συνάδελφοι, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αιτούμεθα την έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίοδο από 1η-1η-2016 ως 31/12/2016 και σας έχουμε διαβιβάσει σχετικά παραστατικά που αφορούν στα έσοδα και τις δαπάνες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σερέτη. Ερωτήσεις από το Σώμα. Ερωτήσεις. Ορίστε, κύριε. Έχω ξαναρωτήσει την κυρία Σερέτη, είναι τώρα. Ναι. Κυρία Σερέτη. Εγώ είδα, επειδή είναι και καλό, λέω το εξής. Επειδή είδα όλα τα δικαιολογητικά και όντως δεν έχω καμία αμφιβολία στα τιμολόγια, στις εισπράξεις, στις πληρωμές και σε όλα αυτά. Αυτά να είναι ξεκάθαρα, έτσι. Όμως, σας είχα πει και πέρυσι, να έχετε πάντα τις απαιτήσεις την 1η-1η και υποχρεώσεις όπως και 1η-31/12, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Δηλαδή, αν σου χρωστάνε τα κυλικεία 20.000 την 1η-1η-16 και χρωστάς εσύ 200 στους προμηθευτές, ο κύριος Νικηφόρος αποχωρεί, τότε υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να γίνει απολογισμός ακριβής. Ένα δεύτερο, μια σύσταση. Αυτό δεν σας το είχα πει, πέρυσι το είχα ξεχάσει για να είμαι ειλικρινής. Όταν κάνετε έναν απολογισμό στα βασικά έξοδα, δηλαδή θέρμανση, μισθοδοσία, καθαριότητα. Εκεί πρέπει να υπάρχει μια συγκρισιμότητα ώστε να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Δηλαδή, μειώθηκε το κόστος θέρμανσης, δεν μειώθηκε γιατί. Κάποια αιτία μπορεί να έχει. Τις τιμές, δεν ξέρω τι. Αυτό είναι ένα δεύτερο. Το τρίτο και πιο δύσκολο είναι, αν μπορείτε κατά σχολείο με κάποιο, όπως τα λέγαμε παλιά, συντελεστή συσχέτιση, που δεν θα πώς τα λέγαμε αυτά, να υπάρχει και μια κατανομή για να υπάρχει και η αυτή. Αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο, αλλά επαναλαμβάνω όμως τα δύο πρώτα δεν μπορεί να μην γίνονται. Μια φορά ο Κώστας, ποιος ήταν αυτό, μου το έκανε. Δεν θυμάμαι στη Θερβάτη, ποιος ήταν. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε 1η-1η, ό,τι μας χρωστάνε και ό,τι χρωστάμε και 31/12, ό,τι μας χρωστάνε και ό,τι χρωστάμε να φαίνεται. Γιατί έτσι μόνο κουμπώνει όλο ο προϋπολογισμό εξοδών και δαπανών. Κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Κοκοτίνη, καθώς μετακινήσετε. Λοιπόν, με αυτή την έννοια και ήθελα να βάλω και ένα θέμα, να μας ενημερώσει η κυρία Σερέτη, γιατί μπήκε ένα θέμα, για το θέμα των ΚΔΑΠ, πώς έγιναν οι κληρώσεις, γιατί υπήρξαν κάποια αυτό και θέλω να. Οι επιλογές δηλαδή στο γεωγραφικό κομμάτι και στα σχόλια σε αυτό το επίπεδο. Και ας μας πει και δύο κουβέντες παραπάνω τι ακριβώς είναι αυτό. Στο άλλο, εντάξει. Ευχαριστώ, κύριε Κοκοτίνη. Ο κύριος αναγνώστου είναι απόν. Ο κύριος Κουρής. Όχι, δεν έχει ερώτηση. Κάποιος συνάδελφος, ερώτηση. Τοποθέτηση. Κάποιος συνάδελφος, άρα ψηφίζεται το θέμα τοποθέτηση. Λοιπόν. Κυρία Σερέτη, θέλετε να απαντήσετε στον κύριο. Μισό λεπτάκι, κυρία Σερέτη. Αυτό που είπατε, κύριε Κοκοτίνη, για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν έχω τις δικές σας φοροτεχνικές γνώσεις, το κατάλαβε όμως ο λογιστής, παρότι έχει 39 πυρετό, και θα κοιτάξουμε να το κάνουμε έτσι όπως και εσείς το αντιλαμβάνεστε, για να είμαστε πιο... Ωραία. Τώρα, σχετικά με τα υπόλοιπα έξοδα, να πω ότι οι τελευταίοι μήνες του 2016 και οι πρώτοι του 2017 ήταν ιδιαίτερα ψυχροί. Και τα έξοδα θέρμανσης αυξήθηκαν κατά κόρο. Και εκεί δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να τα απεξέλθουμε. Διότι ξέρετε ότι το βασικό πρόβλημα στα σχολεία είναι η θέρμανση. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι, όπως επίσης και με τα φωτοτυπικά. Νομίζω ότι διαχειριστήκαμε τη φτώχεια μας όσο γινόταν καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σερέτη. Τοποθετήσεις από τους συναδελφούς. Μάλιστα. Για το πρώτο λοιπόν θέμα Ηλίου πόλης, ανθρώπινη πόλη. Λευκό. Η νέα δημοτική κίνηση είναι απούσα. Η λαϊκή συσπήρωση είναι απόν. Ηλίου πόλη, πάμε μπροστά. Παρόν
Παρόν, μάλιστα. Το ενωτικό αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο είναι ΑΠΟΝ. Ηλιούπολη Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών ΑΠΟΝ. Αριστερή Πρωτοβουλία Δημοτική Κίνηση Ηλιούπολης ΑΠΟΥΣΑ. Ψηφίζεται το ένα κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο δεύτερο θέμα. Οικονομικός απολογισμός του νομικού προσώπου δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης του έτους 2016. Το λόγο έχει ο κύριος Ατζινάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εισηγούμαστε λοιπόν και στο νομικό πρόσωπο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την έγκριση του οικονομικού απολογισμού 2016 και ζητάμε την ψήφισή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Ατζινά. Ερωτήσεις από τους συναδέλφους, τοποθετήσεις. Ψηφίζεται λοιπόν το δεύτερο θέμα κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο τέταρτο θέμα. Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασιών διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού πολιετούς δέσμευσης ή μη για εγγραφή πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων της προμήθειας και παραπομπή ή μη του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος 1 του νόμου 3852 του 2010 για την προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων. Ο κύριος Καλαρίτης έχει το λόγο. Ναι, κύριοι συνάδελφοι, οι πιο πολλοί από εσάς έχετε επισκεφτεί το χώρο. Ξέρετε ότι ο στόλος του Δήμου αυτή τη στιγμή ανέρχεται περίπου στα 130 μηχανήματα και οχήματα. Έχουμε ένα υποτυπώδες πλυντήριο, το οποίο λειτουργεί, όπως θα έχετε δει, σε μία άκρη του αμαξοστασίου. Και πράγματι και για μας δεν είναι η πιο ευχάριστη εικόνα. Πήραμε λοιπόν μία απόφαση να τοποθετήσουμε ένα σύγχρονο πλυντήριο, διότι οι ανάγκες στα βαρέα οχήματα και όσοι είναι τεχνικοί μπορεί να συμφωνήσουν σε αυτό, είναι η πλύση και η λίπανση. Όταν λοιπόν ένα όχημα μεγάλο δεν έχει το σωστό πλύσιμο και τη λίπανσή του, δεν έχει και όρια ζωής. Αποφασίσαμε λοιπόν να πάρουμε ένα επαγγελματικό πλυντήριο, το οποίο είναι πλήρη αυτοματοποιημένο. Έχει επάνω προγράμματα τα οποία ξεκινάνε από το να πλύνει μία μηχανή μέχρι και έναν τράκτορα και μία ανταλίκα. Είναι στεγνοτήριο σε συνδυασμό με το βιολογικό καθαρισμό. Πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε ό,τι καλύτερο, διότι τα οχήματα που θα κυκλοφορούν στην πόλη μας θα είναι και καθαρά και τους εργαζόμενους οι οποίοι μπαίνουν μέσα και τα δουλεύουν κάθε μέρα θα ζουν σε ένα περιβάλλον ανθρώπινο. Επίσης θέλω να σας πω το εξής, ότι εάν θα μου απαντήσει κάποιος πώς θα πλένετε το όχημα αυτό, το κάτω μέρος που πάσχει πράγματι, επιδαπέδια να ξέρετε ότι θα υπάρχουν μπέκ τα οποία θα πλένουν και κυκλικά θα πλένετε με βούρτσες όπως οι ροφές. Υπάρχουν δε ειδικά φωτοκύτταρα τα οποία δεν εμποδίζουν και δεν κάνουν καμία φθορά στα πλαστικά αντικείμενα, ούτε στους καθρέφτες των αυτοκινήτων, διότι βλέπουν και εκεί οι βούρτσες καθοδηγούνται και κάνουν τη δουλειά τους. Όπως επίσης, θα πρέπει να ξέρετε, έχει και δυνατότητα να πέφτει κερί μετά το πλύσιμο, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Όπως ξέρετε όλοι, κάποιες φορές τα οχήματα, για να συντηρηθεί το χρώμα τους, πρέπει να κερώνονται. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα ιδιαίτερα να δώσετε βάση σε αυτό, διότι πάσχει ο Δήμος από πλυντήριο, να πάμε λίγο μπροστά και να έχουμε και τα οχήματά μας καθαρά στην πόλη και της συγκοινωνίας και τα απορριμματοφόρα και οι ταλίκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Καλαρίτη. Λίγο ησυχία παρακαλώ, να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις? Κύριε, υπάρχουν ερωτήσεις από τους επικεφαλείς? Ο κύριος Μαργαρώνης. Ναι. Έχετε τον λόγο. Ναι, ήμουνα εκτός, μπορεί να το πιάσε ο κύριος Καλαρίτης την εισήγηση. Το πλυντήριο αυτό είναι εξωτερικό, είναι εσωτερικό, είναι τι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά. Αυτό μπορεί και να το πιάσε, να με συγχωράει και να με συμπαθάει. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαργαρώνη. Άλλη ερώτηση.
Κύριος Κουρίς. Ναι. Εδώ στην εισήγηση, δεν μπορώ να την καταλάβω, έχει μια περιγραφή που λέει για 30.000 ευρώ και από κάτω στη συνολική δαπάνη μας λέει για 100.000 ευρώ, δηλαδή άλλες 62 του ισχύοντος προϋπολογισμού του οικονομικού του 2007. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Άρα είναι 100.000. Σωστά. Το οικονομικό πες το, κύριε Χατζηδάκη. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Λοιπόν, θα απαντήσει ο κύριος Καλαρίτης στο τεχνικό κομμάτι. Ναι, κύριε συνάδελφε, το πλυντήριο αυτό είναι εξωτερικό. Έχει περίβλημα, το οποίο δεν θα εμποδίζει ούτε χειμώνα ούτε καλοκαίρι για να γίνεται η πλύση. Και είναι πλήρως εγκατεστημένο μέσα στη τιμή αυτή το δε οικονομικό θέμα. Πλένει βεβαίως, όπως σας είπα, και εξωτερικά και εσωτερικά. Το δε οικονομικό θέμα, γιατί φέτος εγγράφεται στο προϋπολογισμό το ποσό αυτό και το χρόνο το υπόλοιπο, θα σας τα πει ο καθήλυνα αρμόδιος, ο κύριος Χατζηδάκης. Ο κύριος Χατζηδάκης. Αυτό ακριβώς που είπε κύριε Κουρή, ότι εγγράφεται στον προϋπολογισμό του 2017 η δαπάνη 62.000 ευρώ και στον προϋπολογισμό του 2018 η 38.000 ευρώ. Θα γίνει ο διαγωνισμός. Αυτός μέχρι, επειδή πρόκειται να γίνει ανοιχτό διαγωνισμός, η παράδοση του οχήματος υπολογίζουμε, του πλυντηρίου, υπολογίζουμε ότι θα γίνει Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ναι. Οπότε θα δοθούν ουσιαστικά 62.000 ευρώ το 2017. Και το υπόλοιπο ποσό, ανάλογα και με την έκπτωση, θα βαρύνει τον επόμενο προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Τοποθέτηση. Περνάμε στις τοποθετήσεις. Κύριε Κοκοτίνη, ορίστε. Ναι, αν πάτε σε διαγωνισμό με αυτή την τεχνική, με την έκθεση τεχνικών προδιαγραφών, ούτε του χρόνου δεν θα το πάρουμε. Αν θέλετε, ανοίξτε την, να διαβάσουμε λίγο για να καταλάβετε τι λέω. Αφού ξεκινάει η έκθεση τεχνικών προδιαγραφών, Γιώργο, να έχει το πλυντήριο, πάμε παρακάτω. Το πλυντήριο να περιέχει δοσομετρητές, αντλίες και τα λοιπά. Το ειδικό στεγνοτικό κερί περιέχει προστασία χρώματος και βοηθάει στη γρήγορη απομάκρυνση του νερού. Κανονικά πρέπει να έχει. Να παρέχει. Πάμε παρακάτω. Οι ράγες μπλα μπλα μπλα, πάμε παρακάτω. Και πάμε στο, πάμε στο μεταλλικό σκελετό. Αντί να έχει, λέει, ο μεταλλικός σκελετός, συμπαγής κολλημένος μπλα μπλα μπλα. Πάμε στις πλευρικές βούρτσες. Αντί να έχει, λέμε, οι βούρτσες είναι τοποθετημένες σε οριζόντιες διεύθυνση σε δύο μεταφορές που μεταφέρονται σε κινητήρες με γρανιάζα ΙΠ55 και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω. Αντί να λένε να είναι οι βούρτσες, η βούρτσα οροφής οδηγείται σε κυλίδρους και τα λοιπά. Δηλαδή ουσιαστικά η τεχνική έκθεση, πάμε παρακάτω. Βούρτσες, τι λέει, χαρακτηριστικά βούρτσας, παρακάτω με το ίδιο πνεύμα, παροχή νερού και λέμε. Όλο δηλαδή είναι εκτός τόπου και χρόνου. Περιμένετε και να δείτε το γέλιο της ιστορίας τώρα. Το γέλιο. Δεν το ξαναλέω, αυτό το έχω πει και άλλη φορά και έγινε εδώ πέρα χαμός. Σας παρακαλώ πολύ. Λέει λοιπόν, διαστάσεις περίπου, πλάτος εγκατάστασης 4.800 μιλιμέτρη, πλάτος διαδρομών, ραγών 3.700 μιλιμέτρη, βάρος 2.200 κιλά, αν είναι 2.300 μας πειράξει να πούμε. Δεν καταλαβαίνω. Το δε τραγικότατο όλων είναι τύπος τάδε, τύπος RB6314. Ρε παιδιά, αυτό σημαίνει, δεν θέλω να το πω, ή θα το διορθώσετε ή φωτογραφία. Λοιπόν, επειδή θα το ψηφίσω και το ψήφισα την τεχνική υπηρεσία, στην τεχνική επιτροπή, είναι απαράδεκτο σε αυτές τις τεχνικές προγραφές, γιατί κόπη από προσπέκτους κάναμε. Αυτά. Κύριε Αντίπα, ευχαριστώ πολύ. Τοποθέτηση. Κάποιος συνάδελφος, τοποθέτηση. Κύριε Καλαρίτη, θέλετε να απαντήσετε? Ορίστε. Πολύ σύντομα έχω να σας πω το εξής, κύριε Αντίπα, κύριε συνάδελφε.
Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Προφανώς οι φούρτσες πρέπει να είναι οριζόντια τοποθετημένες. Πώς θα πρέπει να πλένετε το όχημα? Να είναι, γράφει. Λοιπόν, κύριε αντίπα, αφήστε τον αντίπα. Πιστεύω ότι σας άκουσα. Εάν παράκουσα κάτι, η δε βούρτσα της οροφής φυσικά πρέπει να είναι κυλιόμηνη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαρίτη. Λοιπόν, περνάμε στη διαδικασία της ψήφισης του τέταρτου θέματος Ηλίου Πόλης Ανθρώπινη Πόλη. Ο κύριος Κοκοτίνης. Είμαστε στη διαδικασία της ψήφισης. Ο κύριος Κοκοτίνης. Άμα υπάρχει θέμα διόρθωσης, εκτός αν υπάρχει δέσμευση σε αυτά που είπα. Υπάρχει δέσμευση, δεν μπορώ διαφορετικά. Λοιπόν, Γιώργο. Ωραία. Διόρθωση τεχνικών διαγραφών που δεν θα κάνετε ποτέ τη δημοκρασία. Θα σας κάνει έλεγχο. Ωραία. Μπαίνουμε στη... Ο κύριος Κοκοτίνης. Εγώ, η γνώμη μου είναι λευκό. Λευκό. Ο κύριος Καλαντίδης, ονομαστικά, γιατί μου είπανε από μέσα πρέπει να είναι. Ορίστε. Λευκό, λευκό. Λευκό. Ο κύριος Ασβεστάς. Λευκό. Ο κύριος Αντίπας. Ναι, ναι, ναι. Λευκό. Μου ζητήσανε μέσα λευκό. Λευκό. Η κυρία Δουβή. Όχι, από την αντιπολίτευση. Ναι. Όχι. Ωραία. Ωραία. Είναι... Κυρία Δουβή, σας ακούω. Ωραία. Η νέα δημοτική κίνηση για την Ηλιούπολη. Απούσα. Η λαϊκή συσπήρωση. Ο κύριος... Όχι. Όχι. Ναι. Κατά. Ναι. Ωραία. Ηλιούπολη, πάμε μπροστά, κύριε Κουρή. Λευκό. Το ενωτικό είναι Απών, Ηλιούπολη ανεξάρτητη Απούσα, η αριστερή πρωτοβουλία Απών, ο κύριος Ευτελής. Ναι. Ναι, λοιπόν, με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του κυρίου Αντίπα. Άρα, λοιπόν, ψηφίζεται λοιπόν το θέμα 4 κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο πέμπτο θέμα, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, ο κύριος Χατζηδάκης. Πρόθηκεται για την πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Η αναγκαιότητα προκύπτει γιατί λόγω της... το πέρασμα από το 2016 στο 2007... Στο 2017 πλέον προσαρμόζονται όλα τα ποσά του τεχνικού προγράμματος στα πραγματικά, δηλαδή τα ποσά που προκύπτουν από διάφορες εκπτώσεις που έχουν τιμολογηθεί μέσα στο 2016 μειώνονται από το τεχνικό πρόγραμμα. Προστίθονται δύο καινούργια έργα, διάφορες κατασκευές στο Δημοτικό Κημητήριο και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας του οδικού δικτύου. Και κατανέμονται επίσης και κάποια από εσάς σε υπάρχοντες κωδικούς του τεχνικού προγράμματος. Ερωτήσεις από το σώμα, τοποθετήσεις. Ψηφίζεται λοιπόν το θέμα 5 κατά πλειοψηφία. Ορίστε. Ρωτάω, κύριε Κουρή. Ρωτάω και δεν είπα ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ναι, ναι. Ναι, για το θέμα 5, για την τροποποίηση. Ναι. Ωραία. Ηλίου Πόλης, Ανθρώπινη Πόλη, πάλι ο κύριος Κοκοτίνης. Ναι. Ναι. Ο κύριος Καλαντίδης. Ναι. Ναι. Ο κύριος Ασβεστάς. Ναι. Γιατί θέλουν ονόματα για να μην υπάρχουν, γιατί έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι έχουν παραστεί δημοτικοί σύμβουλοι, συνάδελφοι, και έχουν αμφισβητήσει την ψήφισή τους ή όχι. Αυτό είναι ο λόγος. Ορίστε. Επειδή είναι σοβαρό το θέμα αυτό, εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους συναδέλφους. Παρακαλώ πολύ να μην πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία, να προχωρήσουμε όσο έχουμε
Και δεν νομίζω ότι αν επαναλήφθηκε κάποιο, αν έγινε κάτι τέτοιο, παραδρομής έγινε. Εντάξει, κύριε Δημάρχη. Ναι. Παράκληση. Άρα λοιπόν, Ηλίου πόλης, ανθρώπινη πόλη, ναι. Νέα δημοτική κίνηση είναι απούσα. Η λαϊκή συσπήρωση, όχι. Ηλίου πόλη, πάμε μπαίνει μπροστά. Λευκό. Το ενωτικό αυτοδιοικητικό είναι απόν. Ηλιούπολη ανεξάρτητη πόλη απόν, η αριστερή πρωτοβουλία δημοτική κίνηση απόν, ο κύριος Ευτελής ψηφίζει θετικά, ο κύριος Ευτελής και αποχωρεί. Άρα λοιπόν το θέμα 5 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο επόμενο θέμα, στο 6, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017, ο κύριος Χατζηδάκης. Ορίστε. Και ο κύριος Ευσταθίου αποχωρεί. Όπως θυμάστε, είχαμε περάσει την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πλέον εισηγούμε την έγκριση της δεύτερης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με το εισηγητικό. Κάποια ερώτηση από κάποιον συνάδελφο. Ναι. Ερώτηση. Κύριε Κοκοτίνη, έχετε ερώτηση. Λέω το εξής. Τα βασικά νούμερα μπορεί να μας πει λίγο των τροποποιήσεων, γιατί τα είδα και εγώ χθες και σήμερα δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Να τοποθετηθούν όλοι. Και δηλαδή, έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις. Τα βασικά τώρα, δεν όχι τις 100 ευρώ. Τα 100 ευρώ. Κάποιος άλλος συνάδελφος έχει να κάνει ερώτηση για να απαντήσει συνολικά ο κύριος Χατζηδάκης? Όχι. Κύριε Χατζηδάκη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, καταρχάς, θα αναφέρασουμε το ζήτημα με τα πιο σημαντικά. Θα αναφέρω τις δαπάνες για τον προληπτικό έλεγχο παθήσεων δημοτών σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή. Πρόκειται για την έναρξη μιας συνεργασίας με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, τόσο σε επίπεδο εξετάσεων όσο και σε επίπεδο ημερίδων εκδηλώσεων, καθώς επίσης και στη λειτουργία του περιχωτομογράφου που έχουμε στο κέντρο αλληλεγγύης του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται επίσης να αναφέρω προμήθεια έξυπνης αστικής στήλης φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Θα είμαστε ο πρώτος Δήμος ο οποίος θα τοποθετήσει και φωτισμού LED είναι, το οποίο θα τοποθετήσει ένα τέτοιο έξυπνο αστικό στήλο. Η δαπάνη είναι 13.500 ευρώ. Επίσης, προμήθεια πίλαρ που θα τοποθετηθούν σε διάφορους κοινόχρησους χώρους για να λύσουμε διάφορα προβλήματα στον ηλεκτροφωτισμό σε κάποιες κεντρικές πλατείες της πόλης μας. Κάποια είναι αρκετά τα οποία αναφέρονται στη μηχανοργάνωση. Υπηρεσία πλήρους ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και βέβαια είναι και όλοι οι κωδικοί που τροποποιήθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα. Α, και συγγνώμη, αυτά είναι σημαντικά. Υπάρχει επίσης, τέσσερις επιχορηγήσεις. Η μία φορά την επιχορήγηση του Συλλόγου Ιβρίων. Θυμάστε, είχαμε πάρει σχετική απόφαση για το σχολείο 20.000 ευρώ. Υπάρχει επίσης επιχορήγηση του Σωματείου Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με αναπηρίες Ερμής. Πρόκειται για τη στέγη μη αυτόνομης διαβίωσης στο οικόπεδο που είναι στους κόπτες εκεί δίπλα ακριβώς, που επιχορηγούμε προκειμένου να συντάξουν όλες τις σχετικές μελέτες. Έχουν ήδη εγκριθεί, να ξέρετε, το κονδύλι της κατασκευής από την Περιφέρεια Αττικής και αξίζουν συγχαρητήρια. Και επίσης μιλάμε για δύο έκτακτες επιχορηγήσεις. Θα έρθει και συγκεκριτικό στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο των Σχολικών Επιτροπών, η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, στη ΜΕΝ Δευτεροβάθμια για τοποθέτηση LED στα σχολεία και στην Πρωτοβάθμια για λειτουργία Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηδάκη. Κάποιος συνάδελφος τοποθέτηση πάνω στο θέμα, ο κύριος Κοκοτίνης. Δεν θα κάνω κάποια ιδιαίτερη, αλλά αυτά να έρχονται νωρίτερα. Αυτό δηλαδή καταχρηστικά θα το ψηφίσουμε, αλλά θα είναι η τελευταία φορά. Δηλαδή δεν μπορούμε, μια μέρα προηγουμένως, δεν προλαβαίνουμε. Είμαστε...
ανεξάρτητα, δεν είναι θέμα μόνο Οικονομικής Επιτροπής, πρέπει να έχουν όλοι οι συνάδελφοι άποψη. Όχι εμείς μόνο και οι υπόλοιποι κλπ. Υπάρχουν παρατάξεις με ένα δημοτικό σύμβουλο. Είναι αδύνατον, δηλαδή μην το υποβαθμίζουμε τόσο. Θα το ψηφίσουμε, παραλαμβάνω, για τελευταία φορά έτσι τέτοια. Γιατί δεν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα διαδικασίας. Θα ρωτήσω τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωτίνη. Μπαίνουμε στη διαδικασία της ψήφισης για το έκτο θέμα. Ηλιούπολη πόλη, ανθρώπινη πόλη, ναι. Νέα δημοτική κίνηση είναι απούσα. Η λαϊκή συσπήρωση, όχι. Ηλιούπολη, πάμε μπροστά. Όχι, ο κύριος Κουρής. Το ενωτικό αυτοδιοικητικό κίνημα, απόν. Ηλιούπολη, ανεξάρτητη κοινωνία πολιτών, απόν. Αριστερή πρωτοβουλία, δημοτική κίνηση, απούσα. Ο κύριος Ευτελής, απόν. Το 6, λοιπόν, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο 7ο θέμα. Εγκρίσεις δαπανών, ψηφίσεις πιστώσεων, προμηθειών, εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κύριος Χατζηδάκης. Σύμφωνα με το εισηγητικό 2 κωδική, η βιβλιοθεσία πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και ληξιαρχικών βιβλίων δημοτολογίου και και τα αρχιδρομικά τέλη είναι η προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος που πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε. 19.900 ευρώ. Υπάρχουν ερωτήσεις, κάποιος συνάδελφος. Το θέμα λοιπόν 7 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο θέμα 8, εγκρίσεις δαπανών, ψηφίσεις πιστώσεων και διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών. Ο κύριος Δημητρόπουλος έχει το λόγο. Καλησπέρα και πάλι. Είναι 2 δαπάνες. Η μία είναι ψήφιση για τη συντήρηση των ηχητικών μηχανημάτων της αίθουσας και προμήθεια συναφών ανταλλακτικών. Είναι για τα μηχανήματα της αίθουσας, τα ηχητικά, 5.000 ευρώ. Και μία ψήφιση, δέσμευση πίστωσης ύψους 9.820 ευρώ για τις δαπάνες ηχογραφήσεων και απομαγνητοφωνήσεων των Δημοτικών Συμβουλίων. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρόπουλε. Ερωτήσεις από το Σώμα, τοποθετήσεις από το Σώμα. Περνάμε στη διαδικασία για το θέμα 8. Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο θέμα 9. Γιατί δεν βλέπω απάντηση. Ομόφωνα. Ήταν δικό μου λάθος, κύριε Μαργαρώνη. Το θέμα, έχετε απόλυτο δίκιο, το θέμα 8, ομόφωνα. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Μαργαρώνη. Περνάμε στο θέμα 9, έγκριση δαπάνης ψήφισης πίστωσης για τη συνδρομή για το Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής και Υγείας για το έτος 2017. Ο κύριος Μπασούρης έχει το λόγο. Ναι, κύριε Μπασούρη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Δήμος Ηλιούπολης μετέχει ως εταίρος στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μια δράση του είναι το ΚΕΠ Υγείας, όπως γνωρίζετε, που στοχεύει στην ενημέρωση των δημοτών, καθώς κάνει και προληπτικές εξετάσεις. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, το θέτω προς ψήφιση. Μάλιστα, ευχαριστούμε, κύριε Μπασούρη. Ερωτήσεις από το Σώμα, τοποθετήσεις. Άρα λοιπόν το θέμα 9 ψηφίζεται ομόφωνα. Περνάμε στο θέμα 10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης τρόπους εκτέλεσης του έργου, ορισμός παρακολούθησης για την προμήθεια τροφίμων για άτομα που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη. Ο κύριος Μπασούρης έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Είναι η προμήθεια τροφίμων που κάνουμε για τις ευπαθείς ομάδες κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Θα δείτε στο εισηγητικό, είναι για χοιρινό κρέας για 650 άτομα. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μπασούρη. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις από το Σώμα. Το θέμα 10 ψηφίζεται ομόφωνα. Περνάμε στο θέμα 11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης τρόπος εκτέλεσης του έργου. Ορισμός παρακολούθησης για την προμήθεια. Πανό, Παύλα. Ορίστε. Ωραία. Το διαδημοτικό. Στο θέμα λοιπόν 9, κατά ήταν η λαϊκή συσπήρωση εκ των υστέρων. Ναι. Αυτά τα έκτακτα μιλάτε, έχουμε. Τι λέτε. Να έρθει σαν θέμα στο δημοτικό συμβούλιο.
Έχουμε προγραμματίσει, κύριε. Λοιπόν, ωραία. Συνεπώς, το θέμα, είπαμε, 10 ψηφίζεται ομόφωνα. Πάμε στο θέμα 11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης, τρόπος εκτέλεσης του έργου, ορισμός παρακολούθησης για την προμήθεια πανό παύλα επιγραφών. Ο κύριος Μπασούρης. Ναι. Αφορά προμήθεια πανό επιγραφών και επινακίδων για την ενημέρωση των δημοτών για εκδηλώσεις και δράσεις. Περιμένω την έγκρισή σας. Μάλιστα. Σύμφωνα με το σχετικό. Ευχαριστούμε, κύριε Μπασούρη. Ερωτήσεις από την κυρία. Ορίστε. Υπάρχουν όλα μέσα, κύριε Ασβεστά. Κάντε μία. Κύριε Μπασούρη, κάντε μία. Είναι 20 συν ΦΠΑ. 24.787. Έχουμε ερώτηση. Η κυρία Δουβή. Ορίστε. Θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά την εισήγηση. Επειδή στην εισήγηση λέτε, εντάξει, βάζετε τον νομική ότι πρέπει να γίνει αυτό το έργο. Είδα ότι εισηγείται αυτή η επιτροπή, η οποία είναι η κοινωνική λειτουργία και τεχνική έκθεση. Μέσα στην τεχνική έκθεση γράφεται ότι θα γίνει απευθείας ανάθεση, ότι προτείνουν αυτοί που κάνουν την εισήγηση, η κυρία Κοντογιάννη, δεν ξέρω, αυτοί οι υπάλληλοι εκεί, ξέρω εγώ, που κάνουν την εισήγηση και η τεχνική έκθεση, αυτή την εισήγηση έχω εγώ, προτείνουν να γίνει απευθείας ανάθεση. Τώρα, εγώ βάζω ένα ερώτημα εδώ. Η απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο και σύμφωνα με το άρθρο 118, που κοίταξα, επιτρέπεται, λέει, και με πράξη της αρχής και με του Δημάρχου. Γιατί το φέρνετε στο Δημοτικό και χωρίς απόφαση συλλογικού οργάνου, είναι η απευθείας ανάθεση δεν χρειάζεται να το ζητήσουν στην εισήγηση. Θα ήθελα στην εισήγησή σας, για να είναι σωστή, να πείτε βάση ποιου άθρου. Εγώ δεν θα πω, είναι ο νόμος της απευθείας, υπάρχει. Δεν μπορεί να μπαίνει έτσι σε μια εισήγηση. Δεν είναι θέμα που θα το αποφασίσω εγώ αν θα μπει σε απευθείας ανάθεση ή όχι. Εσείς προτείνετε ένα έργο που θα γίνει και το απευθείας ανάθεση νομίζω προκύπτει, θα προκύψει. Πρέπει κάπως να το αιτιολογήσετε. Δεν αποφασίζω εγώ γι' αυτό. Κάπως λίγο... Σας ευχαριστώ. Έχω ερώτημα δηλαδή. Εντάξει, κυρία Δουβή. Ο κύριος Χατζηδάκης. Κυρία Δουβή, και να γνωρίζετε ότι όλοι οι κωδικοί του προϋπολογισμού που είναι στον 00, όπως είναι ο συγκεκριμένος, είναι ο 00-64-95-00-10, υποχρεωτικά περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποκλειστικά. Από το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται η έγκριση των διαδικασιών. Η ανάθεση γίνεται από τον Δήμαρχο στη συνέχεια. Αλλά η έγκριση δεν γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή όπως σε όλες τις άλλες, αλλά από το Δημοτικό Συμβούλιο όταν είναι η κωδική του 00 του τακτικού προϋπολογισμού. Τον τρόπο εννοεί. Δεν κάνει την απευθείας ανάθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ορίζει τον τρόπο που θα γίνει. Θα γίνει με απευθείας ανάθεση. Η απευθείας ανάθεση γίνεται από το Δήμαρχο στη συνέχεια. Ορίζει τον τρόπο. Γιατί δεν είναι συνάδελφος. Λέει, η υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθεια σε τρίτους. Είναι στα όρια της απευθείας ανάθεση, που είναι 20 συν ΦΠΑ, και αναφέρεται στο εισηγητικό που υπογράφουν ο συντάξας, ο προϊστάμενος, ο διευθυντής και ο αντιδήμαρχος, ότι, αυτή είναι, ότι θα γίνει με αυτή τη διαδικασία. Είναι υποχρεωτικό, δεν είναι. Απλώς περνάει από το Συμβούλιο, γι' αυτό και το λόγο, επειδή είναι στον 00. Τοποθετήσεις από συναδέλφους? Όχι. Άρα λοιπόν το θέμα 11. Ωραία. Ηλίου πόλης, ανθρώπινη πόλη, για το θέμα 11. Κύριε Κοκοτίνη. Ναι. Λευκό. Η νέα δημοτική κίνηση είναι απούσα. Η λαϊκή συσπήρωση. Λευκό. Ηλίου πόλη, πάμε μπροστά. Είναι απόν. Το Ενωτικό Αυτοδιοικητικό Κίνημα απών, Ηλιούπολη Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών απών, Αριστερή Πρωτοβουλία απών, ο κύριος Ευτελής έχει αποχωρήσει. Ψηφίζεται λοιπόν το 11 κατά πλειοψηφία.
Πάμε στο 12. Η κυρία Δουβή αποχωρεί. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δουβή. Το 12 λοιπόν είναι έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστοσης και ανάθεση σε γραφείο δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις δικογράφων, εξοδίκων, κατασχετηρίων κτλ. Ο κύριος Χατζηδάκης. Λοιπόν, να κάνουμε και μια διόρθωση. Κακώς, αν θέλετε, στον τίτλο μπήκε το αναφερόμενο γραφείο. Εισηγούμαστε την ψήφιση πίσω 5.000 ευρώ και αφορά ανάθεση στο γραφείο δικαστικού επιμελητή κύριο Αριστίδη Στεφανή και Παπαδοπούλου Βασιλοπούλου. Δηλαδή είναι σε δύο δικαστικούς επιμελητές, σε δύο γραφεία δικαστικών επιμελητών που θα αναθέτουμε ως Δήμος τη συγκεκριμένη δαπάνη. Κακώς αναφέρεται εξ αρχής στον τίτλο τα ονόματα του γραφείου. Έτσι, θα είναι αυτά τα δύο γραφεία. Υπάρχουν ερωτήσεις από τους αδέλφους, τοποθετήσεις. Ορίστε, κυρία Σβεστά. Άρα, το 12 λοιπόν ψηφίζεται ομόφωνα. Η λαϊκή συσπήρωση κατά, άρα το 12... Ορίστε. Αποχωρεί. Ο κύριος Μαργαρώνης αποχωρεί. Ηλίου πόλης, ανθρώπινη πόλη. Άρα λοιπόν ψηφίζεται το 12 ομόφωνα. Πάμε στο 13. Κατανομή των πιστώσεων της κρατικής επιχορήγησης για τη λειτουργία του νομικού προσώπου Καφαδίλ και Παοδίλ. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει το λόγο. Είναι η κατανομή των πιστώσεων από τους κάποιους της κρατικής επιχορήγησης. Χρηματικό ποσό δίνεται για την κάλυψη της μισθοδοσίας των μεταχθέντων υπαλλήλων των νομικών του προσώπων και γίνεται η κατανομή αυτού του ποσού για το 2017. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις από το Σώμα. Ψηφίζεται λοιπόν το 13 ομόφωνα. Πάμε στο 14. Εισηγητική έκθεση Δέλτα Τριμήνου του 2016. Ο κύριος Χατζηδάκης. Τυπικό είναι το θέμα, σύμφωνα με το εισηγητικό, το εισηγητική έκθεση του τετάρτου τριμήνου. Ερωτήσεις για το θέμα 13, τοποθετήσεις, ψηφίζεται ομόφωνα. Πάμε στο 14, εισηγητική έκθεση Δέλτα Τριμήνου του έτους 2016, κύριος Χατζηδάκης. Τι είπαμε, το Δέλτα Τριμήνου, ναι. Το 14 ψηφίζεται ομόφωνα. Πάμε λοιπόν στο 15, συγκρότηση επιτροπών του Δήμου έτους του 2017. Ο κύριος Χατζηδάκης. Λοιπόν, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Μικρών Έργων, υπάλληλος από τους υπαλλήλους Λαλάς Αθανάσιος με αναπληρωματικό και Λέσης Νικόλαος, από Δημοτικούς Συμβούλους Παναγιώτερης Αναστάσεως, τακτικό μέλος με αναπληρωματικό Αγαδάκος Γεώργιος και Ατζινάς Γιάννης, τακτικό μέλος με αναπληρωματικό Αντίπα Γεώργιο. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Μικρών Έργων. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις από το Σώμα. Δεν τελείωσα. Επιτροπή Αξιολόγησης και Καταστροφής Πάσης Φύσης Αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία. Υπάλληλοι Μητσιάδη Ευτυχία, τακτικό μέλος, αναπληρωματικό Βακάλης Χρήστος. Από τους υπαλλήλους, τακτικό μέλος, Ατζινάς Ιωάννης και Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη με αναπληρωματικά Κουρίς Μιχάλης και Ασβεστάς Δημήτριος. Και Επιτροπή Παραλαβής, είναι η Επιτροπή Καταστροφής. Και Επιτροπή Παραλαβής για κάθε είδους προμήθειες υπηρεσίες δαπάνης της Παγίας Προκαταβολής είναι υπηρεσιακή μόνο Νικολάου Κουβελέτσου Σχοινά με αναπληρωματικούς Καλπουζάνη Κουτί Μπαΐλη. Μάλιστα. Για το 10 ερωτήσει, ορίστε κύριε Αντιπά. Στο μικρόφωνο. Εσύ φτιάχνεις, ο Δημήτρης καταστρέφει. Ερωτήσει, τοποθετήσει. Άρα λοιπόν το 15 ψηφίζεται ομόφωνα. Πάμε.
Πάμε στο 16, έγκριση μη επιστροφής 100% των δημοτικών τελών για το έτος 2016. Ο κύριος Χατζηδάκης. Είναι η επιστροφή, η ψήφιση του ποσού για την επιστροφή του ΑΜΕΑ Πολύτεκνους και Άπορες Δημότες για το έτος 2016. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2016 λάβαμε τις αιτήσεις και πλέον επιστρέφουμε τα δημοτικά τέλη αξίας 52.617,93 ευρώ. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις από το σώμα. Όχι, ψηφίζεται ομόφωνα το 16. Πάμε στο 17, αναμόρφωση προϋπολογισμού πρώτη του νομικού προσώπου Καφαδίλ του έτους 2017. Θα το εισηγηθεί ο κύριος Κοντονίκας. Σας είδα, κύριε Κοντονίκα. Ναι, καλησπέρα. Είναι η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Καφαδίλ. Ουσιαστικά είναι κάποιες τακτοποίησεις κωδικών ώστε να έχουμε σωσκελισμένο προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε, κύριε Κοντονίκα. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Όχι. Άρα λοιπόν το 17 ψηφίζεται ομόφωνα. Πάμε στο 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού η πρώτη του νομικού προσώπου ΠΑΟΔΙΛ του έτους 2017. Ο κύριος Γιαννόπουλος έχει το λόγο. Ορίστε, κύριε Γιαννόπουλε. Καλησπέρα σας. Η πρώτη αναμόρφωση του ΠΑΟΔΙΛ, όπως αυτή προέκυψε μετά τις συνεδρίες της 20ης Μαρτίου και έλαβε την απόφαση νούμερο 18, σύμφωνα με την εισήγηση, η οποία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το νομικό πρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Μάλιστα, το 18 θέμα λοιπόν ψηφίζεται ομόφωνα. Συνεχίζουμε στο 19, ανάληψη από Δήμο Αθηναίων της χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4257 του 2014. Ο λόγος στον κύριο Μπασούρη. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε προβλέψει στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τα προνοιακά επιδόματα. Όμως ζήτησε το Υπουργείο να πάρουμε αντίστοιχη απόφαση με τους άλλους Δήμους που το περνάνε Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι τελείως τυπικό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Μπασούρη. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις από το σώμα. Άρα λοιπόν το 19 ψηφίζεται ομόφωνα. Περνάμε στο 20. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Ο κύριος Μπασούρης έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που περνάμε σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ για την έγκρισή σας σύμφωνα με το εισηγητικό. Μάλιστα. Υπάρχουν τοποθετήσεις, ερωτήσεις από το σώμα. Όχι. Το 20 λοιπόν. Ορίστε, κύριε Κοκοντίνη. Ναι. 20. Το νούμερο. Τώρα δεν το έχει βάλει η υπηρεσία συγκεντρωτικό. Κύριε Κοκοτίνη, είναι 1.500, 700, 700, 650. Εντάξει. Άρα, εντάξει, λοιπόν... είναι λίγο λεπτό το ζήτημα τώρα να μην... Εννοείται ότι λέμε ονόματα, αλλά εντάξει. Εδώ είναι πάντως ο φάκελος για ποιον θέλει. Εντάξει, λογικό είναι. Ωραία. Συνεπώς, το θέμα 20 ψηφίζεται ομόφωνα. Πάμε στο 21, διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει το λόγο. Τυπικό ζήτημα, σύμφωνα με το εισηγητικό της Οικονομικής Υπηρεσίας. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Άρα, λοιπόν, το 21 ψηφίζεται ομόφωνα. Πάμε στο 22, αιτιολογημένες διαγραφές παραστατικών ΠΟΕ, ο κύριος Χατζηδάκης. Σύμφωνα με το εισηγητικό, παρακαλώ για το 564 ευρώ διαγραφές παραστατικών ΠΟΕ. 564 ευρώ. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Όχι. Το 22 λοιπόν ψηφίζεται ομόφωνα. Πάμε στο 23. Παράταση σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων από την εταιρεία ΕΚΟΑΒΕ. Ο κύριος Καλαρίτης έχει το λόγο. Ναι. Παρακαλώ να δώσουμε μια παράταση για την προμήθεια καυσίμων από την ΕΚΟ. Λόγω του ότι έχουμε ακόμα αποθυματικό από την παλιά σύμβαση μέχρι εξαρτήσεως των ποσοτήτων. Μάλιστα. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Άρα λοιπόν το 23 ψηφίζεται ομόφωνα. Πάμε. Όχι, κάτι ορίστε. Να ρωτήσω. Δεν σας βλέπω, κυρία Σβεστά. Ναι, έχετε το λόγο. Τώρα στο συγκεκριμένο θέμα θα γίνουμε λίγο
πέρα του δέοντος τυπική. Θα ψηφίσουμε αυτό που ζητάει ο κύριος Αντιδήμαρχος. Από την άλλη μεριά όμως και σε συνδυασμό και με το προηγούμενο θέμα με το 11, θα πρέπει να παρακαλέσω ησυχία, κύριοι συνάδελφοι. Θα πρέπει στο σώμα να δίνονται κάποια στοιχεία που να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αποθεματικά. Α, το πω εγώ, σε σχέση τα αποθεματικά που υπάρχουν, από τι προήρθαν, κάνουν τα αυτοκίνητα λιγότερα δρομολόγια, η αντλία που βάλαμε, που έβαλε απάνω, βοήθησε στο να εξοικονομήσουμε καύσιμα. Τι έχει γίνει, ας κάνουμε μια ενημέρωση να ξέρουμε τι γίνεται. Μάλιστα. Σωστά, πολύ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Όχι. Θέλω λοιπόν αναλυτικά να σας πω ότι το 2016 η κατανάλωση των καυσίμων ήταν 230.000 λίτρα 519,91 και σε σχέση έχουμε ένα υπόλοιπο μάλλον της σύμβασης 127.000 λίτρα και έχουμε μία εξοικονόμηση, όπως σας είχα αναφέρει και σε παλαιότερο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι με την καινούργια αντλία έχουμε μία εξοικονόμηση φέτος μόνο, γιατί είχα πει τότε στην τετραετία γύρω στα 50.000 λίτρα, φέτος έχουμε 12.000 λίτρα μέχρι στιγμής εξοικονόμηση. Το 16, με σχέση το 15, έχουμε 12.000 λίτρα εξοικονόμηση και έχουμε υπόλοιπο, την παράταση που ζητάμε είναι για 127.000 λίτρα. Ευχαριστώ. Δεν έχει κοπεί κανένα δρομολόγιο. Η αντλία φυσικά παίζει το δικό της ρόλο, όπως ξανά έχουμε πει και σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα και περισσότερα. Όχι. Εντάξει, μπορεί η αντλία, όπως είχαμε εξηγήσει σε άλλες φορές, είναι δεξαμενές που αλλάχτηκαν κτλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Καλαρίδη. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, το θέμα 23 ψηφίζεται ομόφωνα. Περνάμε στο θέμα 24. Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης εκαθαρίσεων των δημοτικών επιχειρήσεων. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει το λόγο. Όπως θα είδατε από το συλλητικό, εκαθαριστής ο κύριος Καραμιχάλης αιτείται την παράταση των 4 εκαθαρίσεων της Αγίας Ταβιθά μέχρι 36, της Κεδίλη μέχρι 31 Δεκεμβρίου, της Δεκέλη μέχρι 36 και της του Ευωνίμου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 18 και εκθέτει και τους λόγους που αιτείται παράταση. Ναι, είναι ο κύριος Καρναβάς, γνωρίζεστε. Δώστε το λόγο, ορίστε, πρόεδρε. Ορίστε, κύριε Καρναβά. Ναι, καλησπέρα. Όσον αφορά την Ταβιθά, το θέμα κύριε, είναι... Κύριε, να παρακαλέσω ησυχία λίγο. Το θέμα είναι εντελώς τυπικό, το κλείσιμο των βιβλίων στην εφορία, μετά από μια τακτοποίηση του Δήμου προς τις επιχειρήσεις. Στη Διαδήλ, επίσης δεν υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες, ωστόσο, λόγω δικαστικής έρευνας, η οποία βρίσκεται στην εξέλιξη, δεν δυνάμε να ολοκληρώσουμε τώρα. Στη ΔΚΕΙΛ έχουν εξοπληθεί όλοι οι εργολάβοι, είναι προς κλείσιμο. Πλην όμως υπάρχουν δύο εργολάβοι οι οποίοι δεν υπέγραψαν για την πλήρη εξόφλησή τους και για καμία άλλη απέτηση από την ΔΚΕΙΛ, από την εκαθάριση της ΔΚΕΙΛ. Ποσά κάτω των 10.000 σύνολο και οι δύο μαζί. Είναι, κύριε Κοκοτίνη, οι δύο, αν θυμάστε, που κάνανε συμβάσεις μετά το... Αυτό νομίζω είναι, κύριε Καρναβά, έτσι, που κάνανε συμβάσεις μετά το κλείσιμο της εταιρείας και γι' αυτό δεν δέχονται να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση ότι πλέον δεν έχουν άλλη απέτηση. Γιατί έχουν κινηθεί δικαστικά για τα επιπλέον συμβάσεις μετά την επίσημη λύση της επιχείρησης. Επιπλέον για την ΔΚΕΙΛ, επίσης, επειδή είμαστε στην ΔΚΕΙΛ, εκκρεμεί το θέμα επιστροφής φόρου από παρακρατούμενους φόρους εισοδήματων. Όπως γνωρίζετε, κύριε Κοτίνη, δεν γίνεται να μην απαιτήσουμε το... Ξέρετε. Δεν γίνεται να μην απαιτήσουμε. Στον ευώνυμο έχουμε καθυστέρηση και του διαχειριστικού που έγινε πρόσφατα και δικαστική έρευνα σε εξέλιξη, οπότε πάνω κάτω αυτή είναι η λογική. Έχουμε μια καθυστέρηση όσον αφορά την ολοκλήρωση του διαχειριστικού από τον κύριο Ζαβίτσα που έγινε, που μας πήγε λίγο πίσω. Ενδεχομένως θα έχουμε φορολογικό έλεγχο, συν ότι είναι δικαστική έρευνα σε εξέλιξη. Παρακαλώ. Εδώ
Έχει παραγραφεί μέχρι το 10. Δεν ξέρω αν έχουν στείλει. Είχαμε, αλλά εμείς μου φαίνεται έχει σταλεί αυτή. Είναι σε έλεγχο σίγουρα. Γιατί σε άλλες εταιρείες έχει παραγραφεί όπου δεν στάλθηκε ειδοποίηση δηλαδή. Τι συμβαίνει τώρα με αυτό? Έχει κριθεί για τη συνταγματική η επαναβεβαίωση από το δημόσιο των οφειλών γενικότερα προς το δημόσιο των ιδιωτών. Πριν όμως, επειδή υπάρχει προσωρινό φύλο ελέγχου, καταλαβαίνετε ότι θα επανέλθουν προφανώς. Εντάξει. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Το 24 λοιπόν ψηφίζεται ομόφωνα. Περνάμε στο 25, παράταση σύμβασης υπηρεσίες συμβούλου για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών και τη διενέργεια διαγωνισμού για την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού. Σας παρακαλώ πολύ. Του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ηλιούπολης. Ο κύριος Παπαγεωργίου. Να το δώσω εκεί. Εσύ. Συγγνώμη κύριε Παγκέρο, ο κύριος Χατζηδάκης έχει τον λόγο. Πάρε. Έχετε από δίκιο, από αλλά... Πάρε πρώτα. Κύριε Χατζηδάκη. Εγώ. Παράταση τυπική είναι τη σύμβαση υπηρεσίας συμβούλου για την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού για 6 μήνες. Μετά από αίτημα του κυρίου Αντίπα. Λοιπόν, ρωτήσεις, τοποθετήσεις. Όχι, άρα το 25 ψηφίζεται ομόφωνα. Περνάμε στο 26, κίνηση διαδικασιών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση οχημάτων και καυσίμων θέρμανσης του Δήμου και των νομικών προσώπων. Ο κύριος Καλαρίτης έχει το λόγο. Ναι, όπως ακούσατε νωρίτερα, έχουμε ένα αποθεματικό στα πετρέλαια. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, γιατί είναι διεθνής ο διαγωνισμός και είναι και τα λιπαντικά μέσα. Και γι' αυτό από τώρα φέρνουμε για την ψήφιση και την εκκίνηση της διαδικασίας που χρειάζεται για να προλάβουμε, μην τυχόν ξεμείνουμε από καύσιμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, είναι και τα νομικά πρόσωπα μέσα πλην βενζίνης. Μιλάμε πετρέλαιο και λιπαντικά. Κάποιος συνάδελφος, ερώτηση, τοποθέτηση. Άρα λοιπόν... Α, κύριε Σβεστά, δεν βλέπω. Είναι οι κάμερες μπροστά. Το 26 λοιπόν ψηφίζεται ομόφωνα. Περνάμε στο 27. Έγκριση προμήθειας ειδών ένδυσης ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας. Ο κύριος Καλούδης. Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την προμήθεια ειδών ένδυσης ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Μισό λεπτό, ορίστε κύριε Δημάρχε. Να προσθέσω κάτι σε ένα θέμα που είχε βάλει ο κύριος Κοκοτίνης. Για τη μετεγκατάσταση της δημοτικής αστυνομίας. Επειδή, εντάξει, μάλλον δεν θα έχουμε άλλα θέματα με το κτίριο, το οποίο θα δούμε τώρα νωρίς. Είπα να επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου με τον υπεύθυνο της δημοτικής αστυνομίας το ισόγειο του κτηρίου της Γλινού, που έχουμε τώρα, το έχουμε απελευθερώσει, για το ισόγειο πάντα μιλάω. Δεν ξέρω κύριε Γενική αν πήγατε. Αύριο θα πάτε και με κύριε Αντιδήμαρχε, συγγνώμη, αύριο θα πάτε. Θα πάνε λοιπόν και αύριο η δημοτική αστυνομία και αν χρειαστεί να φύγουν από πάνω και να πάνε να μετεκατασταθούν στο χώρο αυτό ως καταρχήν μετακίνηση. Εντάξει. Συγγνώμη που διέκοψα κύριε Καλούδη. Μάλιστα. Κύριε Σβεστά, θέλατε κάτι? Υπάρχει άλλο θέμα με... Μισό λεπτό. Ναι. Έχει ανοίξει. Αυτές είναι οι στολές των αστυνομικών. Τα map είναι. Ναι, είναι άλλο θέμα. Είναι τα map. Είναι τον άλλο. Ωραία. Άρα λοιπόν, εντάξει κύριε Σβεστά, το 27 λοιπόν ψηφίζεται ομόφωνα. Περνάμε στο 28. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστοσης για παράσταση του δικηγόρου Φιλοθεΐδη Θεοδόρου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ΙΓ τμήμα. Ο κύριος Χατζηδάκης. Ναι, πρόκειται για έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστοσης δικαστικών ενεργειών ποσού 2.961,44 ευρώ για την αντίληψη της ακυρώσης της εταιρείας Ντάστερη
η οποία συζητήθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2016 και αυτή τη στιγμή θα δώσουμε στον κύριο Φωλιοθοίδη αμοιβή για αυτή την υπόθεση. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις από το Σώμα. Άρα λοιπόν το 28 ψηφίζεται ομόφωνα. Περνάμε στο 29. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς κάτω Ηλιούπολης. Στη Δέλτα Αθηνών ο κύριος Καλαρίτης. Ναι, είναι ένα τυπικό θέμα το οποίο πρέπει να έχει συγκατάθεση από την περιφέρεια που μας ζητάνε και από τις λαϊκές αγορές, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι εγκεκριμένη δρόμη, διότι είχαμε ζητήσει κάποια στιγμή να απελευθερώσουμε τη Λεωνιδίου, να πάμε στην Αργοναυτών, να περίφθει η Αργοναυτών, δηλαδή δεν πλήρωσε τους όρους, και υπάρχουν οι εξής δρόμοι που γίνονται λαϊκές αγορές, η Φαρμακίδου, η Κορνάρου και η Λεωνιδίου. Ανά 4 μήνες στον κάθε δρόμο, που είναι αδεδοτημένη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Καλαρίτη. Ερώτηση τοποθέτηση από το Σώμα. Όχι. Το 29 λοιπόν ψηφίζεται ομόφωνα. Πάμε στο θέμα 30. Ορισμός Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει το λόγο. Παρακαλώ για τον ορισμό της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Προτείνουμε τον κύριο Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και με αναπληρωματικό μέλος την κυρία Κορμά και τον κύριο Γκούμα, κυρία Ντότσικα από τους Υπηρεσιακούς, την κυρία Κουβελέτσου και την κυρία Λαγκαδινού. Είναι τυπική, γνωρίζει την Επιτροπή που επιλύει που μπορεί να μειώσει μέχρι 50% της προσακτό πρόστιμο για τον ΤΑΠ. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις από το Σώμα. Όχι. Το 30 λοιπόν ψηφίζεται ομόφωνα. Πάμε στο 31. Ορισμός Προέδρου Διαχειριστικής Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπολίου. Το λόγο έχει ο κύριος Μπασούρης. Ναι, κύριε Πρόεδρε, τυπικό είναι το θέμα. Ως αντιδήμαρχος ορίζομαι πρόεδρος διαχειριστικής επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπολίου. Παρακαλώ την έγκρισή σας. Ερώτηση. Ορίστε, κυρία Σβεστά. Επ' ευκαιρία αυτού του τυπικού ζητήματος θέλω να βάλω το εξής ζήτημα. Πριν τα Χριστούγεννα είχαμε ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή να γίνει μια συζήτηση για τις δομές των κοινωνικών δικτύων του Δήμου. Προγραμματίστε πότε θα γίνει αυτή η κουβέντα. Ούτως ώστε να μπορέσουμε το Σώμα να εκφράσει τις απόψεις του κτλ. Για να μην παίρνουμε με τη μορφή των ερωτήσεων και αποσπασματικά να απασχολούμε το Σώμα. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το οριοθετήσουμε πότε θα γίνει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ, κυρία Σβεστά. Άρα το 31 ομόφωνα. Ψηφίζεται ομόφωνα. Το 31. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Το 32 είπαμε έχει αποσυρθεί. Στο 33 έγκριση μελέτης, έγκριση δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει το λόγο. Πρόκειται για δαπάνη 55.000 ευρώ. 45.000 θα βαρύνει τους κωδικούς του 17 και 10.000 τους κωδικούς του 18. Είναι για τα μέσα ατομικής προστασίας που παίρνουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στο περιβάλλον και στο νεκροταφείο. Καθώς επίσης και αυτά αφορούν και τους καινούριους υπαλλήλους, τους οχταμηνίτες που θα έρθουν στις ίδιες θέσεις, έτσι. Δηλαδή καθαριότητα πράσινο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζηδάκη. Ορίστε κυρία Σβεστά, έχετε... Ναι. Νομίζω ότι αν θεωρούμε και πραγματικά έτσι είναι ότι ο Δήμος μας είναι σε ένα καλό επίπεδο και οικονομικά και διαχειριστικά σε σχέση με το θέμα πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση στην επικράτεια, νομίζω ότι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και δείχνει την εικόνα του Δήμου μας είναι τα ρούχα που φοράνε οι άνθρωποι που εργάζονται στην καθαριότητα. Πρέπει να δώσουμε μια σημασία, να το δούμε με μια πιο ζεστή προσέγγιση, ούτως ώστε
όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν κατά την άποψή μου συγκεκριμένες στολές, ειδικά το χειμώνα και το καλοκαίρι. Πρέπει να φοράνε συγκεκριμένα ρούχα. Τώρα ξέρω, για να μην μας πιάνετε ότι είμαστε αδιάβαστοι, ξέρω ότι σε προηγούμενα παίρνανε επιταγές και τα λοιπά και παίρνανε ρούχα άλλα και τα ρέστα, όμως νομίζω ότι πρέπει να το επιβάλλουμε. Να το επιβάλλετε μάλλον. Μπορώ να έχετε το λόγο, κύριε Αντιδήμαρχε. Αυτή, έτσι. Ολοκληρώσατε, κύριε Σβεστά. Ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Καλαρίτη, έχετε το λόγο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε συνάδελφε. Συγγνώμη όμως, θέλω να σας πω το εξής. Τα ρούχα για τους εργαζόμενους είναι αυτά που ακριβώς προδιαγράψατε. Άλλα χειμώνα, άλλα καλοκαίρι. Όμως, θέλω να σας πω το εξής. Κανείς δεν τα φοράει. Εγώ, βεβαίως, επειδή σε καμιά φορά, ξέρετε, είμαι και λίγο αυστηρός, είπα στον διευθυντή ότι όποιος είναι πίσω από τα παρηματοφόρα και μέσα στον δρόμο και δεν φοράει γελέκο, να μην πιάνει δουλειά. Συγκεκριμένοι. Έχουν όλα ό,τι προβλέπετε. Δυστυχώς δεν το εφαρμόζουν. Κάνει εσείς τι υπάρχει. Το πρόβλημα είναι το τι φαίνεται. Στο μικρόφωνο, κύριε Σβεστά. Εντάξει, δεν είναι το θέμα το ουσία. Τι να σου πω. Το πρόβλημα είναι όταν δίνεις το πολίτη δουλειά του μπροστά και βλέπεις... Ως εικόνα, δηλαδή. Είναι δυνατό. Είμαστε σε μια προηγουμένη χώρα. Παρουσία εκπροσώπου του σωματείου στην Επίτροπο για να μην πληρώσουν κάποια τέτοια θέματα. Έχει γίνει πουθενά αυτό. Πουθενά. Λοιπόν. Το 33 λοιπόν ψηφίζεται ομόφωνα. Περνάμε στο 34. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού για την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου, ο κύριος Χατζηδάκης. Παρακαλώ, Πρόεδρε, το θέμα θα έρθει, το εισηγητικό τίτλος είναι λάθος. Εντάξει, με δικιά μου ευθύνη. Δηλαδή, πρέπει να μπει ένας αντίστοιχος τίτλος. Έγκριση μη κινήσης διαδικασιών για την διενέργεια του διαγωνισμού για την ασφάλιση κινητής, πολιτή δέσμευση, εγγραφή πιστώσεων. Έχω παραδώσει τον κύριο Ζωγράφο τον καινούριο τίτλο και παραπομπή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή. Είναι αντίστοιχο με το, επειδή είναι ανοιχτός διαγωνισμός, όπως κάναμε τον πλυντήριο οχημάτων, είναι 124.200 ευρώ, αφορά το 2017 και το 2018 για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου μας. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να κάνουμε τη συγκεκριμένη ασφάλιση. Ορίστε. Βεβαίως, έχουμε τρέχουσα ασφάλιση λίγη τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, Ιούλιο ή αρχές Αυγούστου. Γι' αυτό κάνουμε και τις διαδικασίες, προκειμένου να, μέχρι τον Ιούλιο να έχουμε την καινούργια ασφαλιστική εταιρεία. Ευχαριστούμε, κύριε. Το 34 λοιπόν ψηφίζεται ομόφωνα. Περνάμε στο 35 θέμα. Δεν έχει περάσει. Όλοι είναι άξιος της τέξης. Περνάμε στο 35, έγκριση μελέτης, έγκριση δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου, κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής του Δήμου Ηλιούπολης. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει το λόγο. Πρόκειται για έργο 20.000 ευρώ. Πρόκειται για τις αποχετεύσεις, τις συνδέσεις του με τις αποχετεύσεις των οικοδομών, των νέων οικοδομών. Είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή, γίνεται σύνδεση, πληρώνουν οι δημότες στο Δήμο τη σύνδεση και πληρώνεται και ο εργολάβος.
Μάλιστα. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις? Όχι. Ψηφίζετε ομόφωνα. Προχωράμε στο 36. Έγκριση μελέτης του έργου επισκευή και συντήρηση δημοτικών υποδομών, έγκριση δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό. Αριθμός Μητρώου 12/2017. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει το λόγο. Πρόκειται για ένα έργο 60.000 ευρώ, το οποίο θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό. Θέλω να ξέρετε, η μελέτη αφορά τον πλήρη ελαιοχρωματισμό, το βάψιμο όλων των παιδικών σταθμών του Δήμου, καθώς επίσης και του πρώτου καπί. Όλοι οι βρεφονηπιακοί μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εσωτερικά και εξωτερικά βαφή. Υπάρχουν σε αυτό το θέμα κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες τοποθετήσεις? Ψηφίζεται ομόφωνα. Προχωράμε στο επόμενο. 37. Έγκριση μελέτης του έργου συντήρησης και επισκευή παιδικών χαρών, έγκριση δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με συνεπτικό διαγωνισμό, αριθμός Μητρώου 13/2017. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει το λόγο. Είναι συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών, 140.000, θα βαρύνει το 17 και το 18 και αφορά κατά κύριο λόγο δάπεδα. Θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στην τοποθέτηση δαπέδων στο σύνολο των παιδικών χαρών. Στον προγραμματισμό είναι και κάποιες παιδικές χαρές να έχουν στο σύνολό τους δάπεδα και όχι κενά μεταξύ των. Αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωτικό κάτω από κάθε όργανο να υπάρχουν τα δάπεδα. Ορίστε. Υπάρχουν ερωτήσεις με δύο σπόρους. Υπάρχουν ερωτήσεις από το σώμα, τοποθετήσεις? Οπότε ψηφίζει ομόφωνα. Προχωράμε στο 38. Έγκριση δεύτερου ανακεφαλαιωτικού πίνακα τακτοποιητικός του έργου συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων. Αριθμός Μητρώου 31/2015. Αν θέλετε, όλα είναι τυπικά εντελώς τα θέματα. Είναι ανακεφαλαιωτική. Είναι το 38-39, ανακεφαλαιωτικός. Πάνε μαζί έτσι, οπότε υπάρχουν ερωτήσεις. Θα το εισηγηθείτε, κύριε Χατζηδάκη? Ναι, βεβαίως. Είναι σύμφωνα με το εισηγητικό. Είναι τυπικό θέμα. Είναι το ένα αφορά τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων, το 38. Και το δεύτερο είναι το ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων. Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις? Όχι. Ψηφίζονται ομόφωνα. Οπότε προχωράμε στο 40. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ηλιούπολης για το έργο συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ηλιούπολης. Το εισηγείται ο κύριος Χατζηδάκης. Είναι το πρόεργο συντήρηση οδικού δικτύου που ζητάμε την έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης παράτασης προγραμματικής σύμβασης. Τυπικό θέμα είναι. Το σώμα έχει ερωτήσεις, τοποθετήσεις? Άρα ψηφίζεται ομόφωνα γι' αυτό. 41. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου διαμορφώσης προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους. Ναι, ομόφωνα. Ομόφωνα γι' αυτό. 42. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου συντήρησης και επισκευή δημοτικού κτιρίου Δημαρχείου κτλ. Έτους 2016. Ομόφωνα γι' αυτό. 43. Παράταση χρόνου περαίωσης της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια για κατάσταση χλωροτάπητα για το Β' Αθλητικό Κέντρο Διάνα. Λοιπόν, εδώ να ξέρετε, έχει γίνει το εξής. Η σύμβαση ολοκληρώνεται κανονικά στις 30 Τετάρτου. Δηλαδή, υπεγράφει τέλη Δεκεμβρίου, 30 Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, και έδινε περιθώριο 4 μηνών. Όχι, τότε ήταν η υπεγραφή της σύμβασης 30 Δεκεμβρίου. Και ίσχυε για 4 μήνες, έπρεπε να εκτελεστεί. Ήρθανε όμως, υπάρχει επιστολή από τα σωματεία που αγωνίζονται στο Διάνα, όπου αιτούνται για να μην υπάρχει ενόχληση στις αθλητικές δραστηριοτήτες, να γίνει η εγκατάσταση του χλεοτάπητα κατά τον μήνα Ιούνιο, που σταματάνε τις υποχρεώσεις αγωνιστικές. Και γι' αυτό παίρνουμε μέχρι 29/6/17, όπου μιλήσαμε και με τον προμηθευτή, θα μπορέσει να τον εγκαταστήσει, μέσα σε 20 μέρες περίπου, για να είμαστε συμβατοί με τις υποχρεώσεις. Ο κύριος Καλαντίδης έχει το λόγο. Μισό λεπτό να πει. Το μικρόφωνο. Ναι, να το δούμε όμως. Δεν τον άφησε. Το πήρατε?
Για βοηθήστε, κύριε Πρόεδρε, λίγο. Βοηθήσω εγώ. Ποιο είναι. Σωστά. Δεν το πήρατε. Κύριε Αντύπα. Μήπως αυτό. Ο κύριος Καλατίδης. Ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά ο νέος είναι... Ο κύριος Αντύπας το θέλει το λόγο ή ο κύριος Καλατίδης. Α, τα παίρνει επιστελείο. Ο κύριος Καλατίδης. Ναι. Από εδώ, από εκεί. Δεν σας ήρθε ακόμα. Ήρθε. Τώρα ήρθε. Κύριε Χατζηδάκη, για το προηγούμενο, το που είναι για το, για το Δημαρχείο. Τι λέει το εισηγητικό. Εκεί που λέει για την αιτιολογία. Έχετε κάνει μάλλον κάποιο λάθος. Κάτω, για τους λόγους που παρατείνετε. Λόγους που παρατείνετε το έργο για προσώπεται είναι... Λόγο. Δυσμενών καιρικών συνθήκων και ότι οι αιτιολογίες εκτελούνται μόνο μετά από τη λήξη του σχολικού ωραρίου για λόγους ασφαλείας. Σχολικού ωραρίου λέει. Ποιου σχολικού ωραρίου. Για το Δημαρχείο Σχολικού Ωραρίου. Τώρα δεν θυμάμαι το έργο ποιο είναι ακριβώς. Συντήρηση. Μα Δημαρχείο δεν λέει. Ναι, λέει Δημαρχία, Δημαρχείο και τα λοιπά λέει. Όχι, και τα λοιπά. Υπάρχει το και τα λοιπά είναι, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο σχολείο το είναι. Σχολικού Ωραρίου διαβάζουμε όμως. Αυτό είναι. Ποιο είναι. Εντάξει, ένα. Να σας πω, τώρα θυμήθηκα. Λοιπόν, αυτό είναι το έργο που γίνονται οι παρεμβάσεις στους βρεφονηπιακούς, εσωτερικά, οι μονώσεις και τα λοιπά. Είναι μετά από λέει και κτίριο δημαρχείου και τα λοιπά. Και, το, και τα λοιπά είναι οι υποδομές του Δήμου και είναι οι βρεφονηπιακοί. Εντάξει, δεν αφορά καθόλου το δημαρχείο. Όπως το λέει είναι... Ναι, ναι, είναι ο τίτλος παραπλανητικός ισχύει. Ωραία. Ωραία. Ποιος θέλει το λόγο, ο κύριος Ασβεστάς. Κανένας. Ήρθε ο λόγος, κύριε Ασβεστά. Δεν τον θέλει. Α, δεν τον θέλει. Ψηφίζετε ομόφωνα. Ναι. Ωραία. Το 43 λοιπόν ομόφωνα. 44 και 45 είναι αυτοδίκαιες παραλαβές των έργων. Σημειακές παρεμβάσεις σε λακκούβες και συντήρηση δασικού οδικού δικτύου αντίστοιχα. Κύριε Χατζηδάκη. Ναι. Τυπικά θέματα. Είναι η αυτοδίκαια παραλαβή. Ψηφίζονται ομόφωνα. Της παρέλευσης του 46. Τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων σε μορφή ΠΗ κατά μήκος του πεζοδρομίου στην Οδό Κύπρου. Υπάρχει μια ερώτηση από τον κύριο... Υπάρχει εκεί, όπως γνωρίζετε, είναι το νέο πεζοδρόμιο που γίνανε επί της Οδού Κύπρου και προκειμένου, επειδή υπήρχε το φαινόμενο πολλά αυτοκίνητα να παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια, μετά από εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας εγκρίθηκαν η τοποθέτηση κάποιων ΠΗ. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Όχι. Άρα ψηφίζει ομόφωνα και αυτό. Προχωράμε στο 47, τοποθέτηση πινακίδας, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Κεφαλινίας. Okay. Ψηφίζεται και αυτό? Ναι. Ψηφίζει ομόφωνα. Και το τελευταίο θέμα, 48, αναχώρηση, ανανέωση, συγγνώμη, παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Οδυσσέως 8. Και αυτό ψηφίζει ομόφωνα. Κυρίες, το τέλος της συνεδρίασης. Καλό σας βράδυ.